Εντάξει, ο Νίκος ο Μοσκοβίτης προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά εδώ τους χορηγούς, τους διαγωνισμούς κλπ. Λίμπερο, είσαι ΠΑΟ 24, είσαι λογικό είναι ρε φίλε, σε μια τόσο εμπορική ώρα και τόσο εμπορική εκπομπή με τέτοιο trademark να έχουν οι άνθρωποι τη διάθεση να διαφημιστούν ρε φίλε. Τι παίζουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε. Και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας, διότι είναι που είναι η δουλειά μας στα κάτω της. Δουλεύουν όλοι για ένα χαρτζιλίκι. Έτσι. Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι στηρίζουν, ας πούμε, και μπορούν και βγαίνουν παραγωγές και αποστολές, ταξίδια, αυτά. Έτσι, μπράβο. Πώς νομίζετε ότι βγαίνουν αυτά τα βίντεο που βλέπετε κάθε βράδυ στο ΠΑΟ 24, έτσι, εύκολα? Τα πανάκριβα, έτσι. Διότι ναι, τα παιδιά μας έχουν σπουδάσει social media. Για να μπορούν να προσεύχονται μέσα σε εκκλησίες να πάρει η Πορτογαλία το Euro. Χθες το βίντεο. Αυτά, συγγνώμη, χωρίς πλάκα, άνετα τα κάνουμε ένα μοντάζ. Παίζουν στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Το Μάρτιο. Το βίντεο με το καρπούζι το είδες θες? Εγώ δεν σου είπα ότι θα βγάλουν καρπούζι. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις. Δεν το είπα. Δηλαδή άμα το δεις πέρα από ένα απλό βίντεο χιουμοριστικό, παύλα ενημερωτικό του ΠΑΟ 24, καταλαβαίνεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, όταν έρχονται εδώ πέρα ανοίγει το μάτι του. Δηλαδή μέχρι και το καρπούζι του το είδες πως ήταν. Δηλαδή τώρα να πας εσύ κάπου να πάρεις καρπούζι για το σπίτι και να σου δώσει αυτό το πραγματάκι. Άκου λίγο. Ο ένας από την παρέα. Στο ταξίδι που έκανα στα Χανιά, ναι, ο ένας ήταν Αμερικάνος από την Ολλανδία. Μάλιστα. Διότι μαζεύτηκαν πολλές οικογένειες Αμερικανών. Ωραία. Οι Αμερικάνοι πάθαν την πλάκα τους, διότι όταν έχουν 5 μήνες χειμώνα και ειδικά ο χειμώνας εκεί στη Βοστόνη είναι, δηλαδή πέφτει παγωνιά και δεν ξανασηκώνεται. Ναι, ναι. Άμα δεν έρθει Μάρτιος, Απρίλιος, ναι, χιονίζει και αποκλείονται, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ούτε στους, δηλαδή αποκλείονται πιο εύκολα και από τον Άρη. Mm-hmm. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, και ήρθε ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Και βλέπει αυτό το κλίμα. Και είναι στη φάση που ξεκινάει να μου λέει ότι ρε παιδί μου, είμαστε εδώ μια εβδομάδα. Αυτό εδώ το πράσινο της θάλασσας, ο ήλιος, το ήπιο, ναι, κλίμα, οι χαμογελαστοί άνθρωποι κλπ. Για μας είναι, λέει, κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα από τα τοπία, από αυτό. Και εκεί την ώρα που το λέει, σηκώνει το κεφάλι του πάνω και συνειδητοποιεί ότι είμαστε σε ένα μαγαζί το οποίο δεν έχει οροφή. Είναι δηλαδή το μπαράκι. Ναι, και δεν έχει οροφή. Και λέει, αυτό εδώ που μέσα στο μπαρ έχει ένα δέντρο και δεν έχει ταβάνι, μόνο στη Χονολουλού. Λοιπόν, τι να σου πει ο Ολλανδός. Δηλαδή, ρε φίλε, μέχρι και το καρπούζι τους. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα χθες. Ήταν άσπρο. Και ήταν ένα πραγματάκι κόκκινο, τόσο, σαν μπάλα αυτή του American Football, τόσο ένα πράγμα. Σαν πεπόνι ήταν περίπου. Τρώμε καρπούζι το πρώτο βράδυ. Λέει, θα σας βγάλω καρπούζι δικό μου. Λέει, παπά, λέει, έβαλες καρπούζι, λέει ο άλλος. Ήταν στο εξοχικό εκεί, ναι, στο Σταυρό, μια παραλία των Χανίων. Λέει, δεν έβαλα, λέει, αλλά από πέρσι ήταν, λέει, κάτι σπόρια προφανώς, φυτρώσαν μόνα τους και βγήκανε, λέει, κάτι καρπουζάρες. Πρόσεξε, από την περσινή Κοπριά, ρε φίλε, μείνανε εκεί μέσα σπόρια από τον καρπούζι. Αυτό που λένε, φτύνεις κάτω και φυτρώνει καρπουζιά, κάπως έτσι. Φίλε, εντάξει, και έρχεται ο Ολλανδός εδώ και ξεσαλώνει. Φυσικά και τα βλέπει αυτά εδώ πέρα και σου λέει: έχουμε έρθει στο παράδεισο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ΠΑΟ 24. Θα πάμε μέχρι και τις 2 μαζί με το εναλλακτικό team εδώ τη δεύτερη εβδομάδα. Φυσικά με ενημέρωση αυτοί από. Αυτοί ποτέ έρχονται Δευτέρα. Αργούνε λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, γυρνάνε τη Δευτέρα το μεσημερο απόγευμα. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αξίζει αυτή τη Δευτέρα εκπομπή. 18 Ιουλίου δηλαδή γυρνάνε. Εγώ στο νου μου στην αρχή νόμιζα ότι γυρνούσαν Κυριακή. Κάπου έτσι το είχα στο μυαλό μου. Ναι. Τελικά από ό,τι κατάλαβα γίνεται και προπόνηση Δευτέρα και μετά γυρνάνε. Έχουμε άλλο φιλικό αύριο, άλλο το Σάββατο. Βέβαια, βέβαια. Φιλικό το αύριο με την Στεάουα και το Σάββατο με την ιστορική Τβέντε. Και μετά στην Ελλάδα ένα με τον Αποέλ. Και μετά ένα με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ναι. Το οποίο είναι εκεί ανάμεσα στο τελευταίο φιλικό και στο πρώτο παιχνίδι. Τα λέμε, ναι, για να βγει. Κοίταξε, σιγά σιγά πρέπει να βγάλουμε καλεντάρι, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Διότι επειδή είναι και αυτοί λίγο τώρα όλοι αποσυντονισμένοι, διακοπές, δουλειές, ιστορίες, έχουν χάσει καλά, λίγο επεισόδια. Ξεκινώντας τα φιλικά και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι περισσότερο ασχολούμαστε με αγωνιστικό κομμάτι και πάντα το μεταγραφικό, το οποίο εντάξει, ενδιαφέρει 24-24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο. Εντάξει. Άρα λέμε, Νίκο Μοσχοβίτη, ότι έχουμε αύριο φιλικό με τη Στεάουα, 6 ώρα. Ναι, αύριο στις 6. 6 είναι την Παρασκευή, μεσολαβεί η κλήρωση, όλα τα βλέμματα εκεί στραμμένα, έτσι, για να αποφύγουμε μεγαθύριο. Μία-δύο αντίπαλοι. Η Φενέρ ίσως να είναι η πιο δυνατή, γιατί εντάξει έχει πολλά λεφτά, αλλά... Ναι, είναι σημαντικό δεν να μάθουμε ποιος είναι. Δεν το φοβάσαι τον ΠΑΟΚ, μωρέ, εντάξει. Δεν το φοβάμαι εγώ. Δεν το φοβάμαι. Όλα για σε όλα. Σε τέτοια παιχνίδια. Τώρα με γκαμπάλα και εσύ, ναι, εννοείται το φοβάσαι. Αλλά σε τέτοια...
Πάμε λοιπόν την Παρασκευή να μάθουμε αντίπαλο για να ξέρουμε και πότε ακριβώς είναι τα παιχνίδια, αν θα είναι Τρίτες ή Τετάρτες. Ναι. 20 κάτι. 27 αν θυμάμαι καλά, είναι δύο. Ναι, και αρχές Αυγούστου. Για τα πρώτα παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, μία νομίζω είναι Δευτέρα, άρα 2 ή 3 Αυγούστου. Κάπως έτσι στο πάει. Καπάκι. Κάπως έτσι πάει. 2 ή 3 ή 9 ή 10. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι ρεβάς πότε είναι όμως ακριβώς, δεν το έχω τσεκάρει. Είναι στα κοντά, γιατί μετά είναι πολύ κοντά και το 19-26, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αυτό, ναι, εκεί. Πόσο, ναι, πέφτει. 15 είναι Δευτέρα, πάλι είναι 15 Αύγουστο. 16-17 είναι η Τρίτη, ναι, Τετάρτη. Δεν νομίζω να πηγαίνει πιο αργά. Και 23-24 είναι την επόμενη εβδομάδα. Μ' αρέσεις, γιατί τσεκάρεις τις ημερομηνίες που έχει η Champions League και στον επόμενο γύρο. Πας ένα βήμα παρακάτω. Εννοείται, ρε φίλε, τι θα κάνω. Δεν θα πω πέμπτες. Ναι. Για Europa League, ναι, για Playoff Europa League. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Εκεί, ναι, θα παίξει ο χαμένος αυτό, ναι, το παιχνίδι αυτό. Στη φτώχεια. Εμείς θα είμαστε καβατζωμένοι ομίλους Europa League, ναι, και θα πάμε να ρίξουμε τη ζαριά μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Άρα, ενδιάμεσα είπαμε, κάνουμε και ένα στην Ελλάδα φιλικό. Με μια ομάδα, εγώ θα περίμενα και καλύτερη αν γίνονταν, αλλά τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ό,τι μας κάτσει, έτσι να δούμε, εντάξει, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα παλικάρια μας. Και πάμε να παίξουμε μπάλα, να αρχίσει δηλαδή η δράση. Εντάξει, και νομίζω ότι σιγά σιγά παίζοντας τα πιο δυνατά φιλικά, πήραμε μια πρώτη εικόνα από το παιχνίδι με την Breeze. Και αύριο και το Σάββατο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εντεκάδα. Ποιοι είναι πιο μπροστά, ποιου σκέφτονται ο Ιβες για τα πρώτα παιχνίδια του Champions League. Είναι σημαντικό. Εμείς με το μυαλό μας μπορεί να σκεφτόμαστε διάφορα για μια πιθανή ενδεκάδα, αλλά αν δεν τα δούμε στο γήπεδο. Άστο. Ναι. Μακάρι οι πελάτες να είναι ευχάριστοι, δηλαδή να μην μπορεί να τους χωρέσει, γιατί εγώ είδα ότι ναι, μεν κάνει μπαμ σε μερικές θέσεις ποιοι έχουν την προτεραιότητα, αλλά από εκεί και πέρα είδα δύο εντεκάδες, είδα ντουπλαρισμένες τις θέσεις και είδα και μεγάλο ανταγωνισμό. Και αν σκεφτείς ότι ο Κάνιες τώρα μπαίνει. Μεγαλώνει και άλλο ανταγωνισμό, σαν να μπαίνει. Έτσι. Βοηθάει αυτό. Σίγουρα έχουμε κάποιους παίχτες που έχουν κάποια θεματάκια. Δηλαδή τώρα και ο Μπίσεσβαρ έχει ένα θεματάκι γάμπα. Αυτόν δεν τον έχουμε δει ακόμα. Λογικά θα το δούμε και αύριο. Ναι, με το Σάχοφ δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Ναι, με γενικά τους ο Μπίσεσβαρ είναι λίγο πιο πίσω. Μάλλον. Να ξέρω, αύριο θα μου κάνει εντύπωση αν παίξει. Είδατε πόσο σημαντικό είναι να έρθουν και οι μεταγραφές την ώρα τους. Έτσι, δηλαδή αυτό τώρα. Ο Μπίσεσβαρ έβγαλε πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή, οι παίχτες λίγο που βγάλαν πρόβλημα, ναι, είναι η παίχτες καινούργοι. Ήταν και λίγο δεν ξέρεις τι έρχεται. Διαφορετική περίπτωση του συγκεκριμένου, γιατί ήρθε και λίγο πιο βαρύς, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Απλά, αν υπήρξε κάποιος προγραμματισμός σε ένα καλό σενάριο να τον δούμε στα πρώτα φιλικά, δεν τον είδαμε με την Breeze. Λογικά θα τον δούμε και αύριο. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε για τον κατά πόσο θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρώτη διάδα επίσημων αγώνων. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι μέχρι τότε θα είναι έτοιμος. Απλά δεν ξέρω αν θα έχουμε. Μα δεν ξέρω αν θα έχει προτεραιότητα πλέον, γιατί εφόσον η ομάδα δένει σιγά σιγά και παίζει μπάλα, μπορεί άλλος παίκτης να παίξει τη θέση του. Ακριβώς. Και να είναι και αυτός έτοιμος μετά για τα επόμενα. Την επόμενη διάδα αγώνων και την αρχή του πρωταθλήματος. Γιατί σε αυτά που είπαμε, βάλε ότι ξεκινάει για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, ναι, λογικά ξεκινάει μετά τον δεύτερο αγώνα. Γιατί πέρσι ξεκίνησε ενδιαμέσως. Το πρωτάθλημα λογικά. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά, είναι τη Δευτέρα στις 18. Και συνήθως το πρωτάθλημα ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο μετά το 15 Αύγουστο. Τώρα, έτσι όπως κάθεται, 15 Αύγουστο είναι Δευτέρα. Οπότε λογικά κάπου θα ξεκινήσει και αυτό εκεί. 20. Αυτό 21, αυτό μπορεί να πάει και πιο πίσω. Ίσως είναι νωρίς το 20-21 που είναι, ναι, μπορεί να πάει και λίγο πιο πίσω. Για να πάει δηλαδή 27-28. Γιατί, ναι, συνήθως εκεί γύρω στις 26-23-24, ναι, κάπου εκεί. Μήπως, ας πούμε, ρε παιδί μου, αρχίσει μετά και τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό τον πονοκέφαλο του να έχει δύο αγώνες, είτε για προγραμματικά Champions League είτε για Playoff Europa League. Και να έχει ενδιάμεσα και το πρωτάθλημα. Εντάξει, και μέχρι είναι τότε πρόβλημα, ρε παιδί. Και μέχρι τότε. Καλό θα είναι να μην το έχει. Και το ρόστο του ΠΑΟΚ θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή. Εντάξει, άστο, φίλε. Με το Κάνιας είναι άχαστο για ότι 31 Αυγούστου. Είναι άχαστο ότι 31 Αυγούστου θα είμαστε με το F5 και θα περιμένουμε μεταγραφή. Αυτά είναι αναμενόμενα. Αυτά είναι πατροπαράδοτα. Εδώ είναι για το καλό. Αυτό έγινε 2 Σεπτεμβρίου. Βράδυ 1 Σεπτεμβρίου έγινε. Προς 2 Σεπτεμβρίου. Με τον Μπερμπάτοφ. Απλά νομίζω ότι μέχρι τότε. Μάλλον θα υπάρχουν αλλαγές, δηλαδή δεν θα είναι το roster που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια πώληση, αλλά. Εγώ δύο παίχτες. Νομίζω ότι είναι πολλοί παίχτες. Δύο συγκεκριμένους παίχτες δεν τους υπολογίζω. Δηλαδή, Μακ και τέτοιο. Και τον Κάτσε. Κάτσε, θα τους θεωρήσω μεταγραφή αν μείνουν. Καταλαβές. Ναι. Κοίταξε, όταν ένα παίχτη τον δίνει τόσο μεγάλη άδεια,
Ουσιαστικά του λες, άστο, δεν σε υπολογίζω μέχρι τα προκριματικά που είναι τόσο σημαντικά παιχνίδια για μένα. Λέω ότι υπάρχει μια σκέψη και βλέπουμε. Πώς, ας πούμε, χθες είπες το πρωί για τον Γκάνιες. Ναι. Δεν ακολούθησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν ήταν και αυτό ένα δείγμα? Ναι. Ότι μάλλον δεν θα ακολουθήσει. Ναι. Έτσι και εγώ για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουν μεν και τη δικαιολογία ότι είναι κουρασμένοι από τους αγώνες με τις εθνικές κλπ. Δεν τους θεωρώ παίχτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα τους θεωρήσω μεταγραφή αν μείνουν. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω? Τους θεωρώ ξένα σώματα ή δεν τους θέλω ή οτιδήποτε. Καμία σχέση. Εγώ είμαι υπέρ της λογικής. Πιάσε τώρα το ΜΑΚ, κάντο ένα συμβόλαιο νέο. Ναι. Και κλείστο να 3 χρόνια, 4 με αυξημένες αποδοχές. ΜΑΚ... Είναι ρίσκο να ψάξεις να βρεις στην ίδια θέση παίχτη με καλύτερα χαρακτηριστικά. Κοίτα, και ΜΑΚ, με καλύτερη αν απόδοση. Δεν έρθει πρόταση για αυτόν. Αν δεν έρθει πρόταση. Αν δεν είναι στα χρήματα που θέλει ο ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων που θα συζητήσει για να τον πουλήσει. Ναι. Είναι ένας παίχτης που είναι και στα πλάγια και πλέον όπως τον είδαμε και την περσινή σεζόν είναι παίχτης και για την επίθεση. Δηλαδή που θεωρητικά ψάχνεις και ένα παίχτη. Στο 4-2-3-1 και μοναδικός φουνταριστός μπορεί να παίξει και στα άκρα. Πέρσι τον είδαμε πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον να παίζει επιθετικός. Κορυφή. Δεν ξέρω αν ο Ίβιτς έχει την ίδια σκέψη για το ΜΑΚ, αλλά πέρσι παίζοντας εκεί έκανε την καλύτερη του χρονιά. Οπότε αν δεν έρθει κάποια πρόταση καλή που να μπορεί να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει είναι ένα παίχτη για δύο θέσεις για τον ΜΑΚ. Το καλό είναι ότι έχει κινηθεί νωρίς και ακόμα και σε περίπτωση που έρθει μια καλή πρόταση για τον ΜΑΚ, που έρθει μια καλή πρόταση για τον Κάτσα και συμφωνήσει, έχει παίχτες. Δηλαδή δεν θα είναι τελείως, ρε παιδί μου, απώλεια είτε ο ΜΑΚ είτε ο Κάτσα, γιατί έχουν αποκτηθεί και άλλοι. Έκανε προεργασία ο ΠΑΟΚ ακριβώς τη λογική του ότι μπορεί, ναι, να τον χάσει. Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό στο κομμάτι το ότι έχει παίχτες. Τώρα, αν θα είναι το ίδιο καλή ή καλύτερη ή χειρότερη, αυτό θα το δούμε στην πολίτη. Ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν έχει πουλήσει παίχτες ανέτοιμος. Δηλαδή και η περίπτωση του Σταφυλίδη είναι τέτοια. Ότι τον έδωσε. Δεν είχε backup. Ενώ περίμενε ακόμα από αυτόν να του δείξει πράγματα. Ναι. Του Βιερίνη, ότι είχε γίνει τότε στα μέσα τη σεζόν που ήταν. Του Κοντρέρας, δεν το συζητάω. Εντάξει, ήταν και άλλες καταστάσεις διοικητικές τότε, πολύ πιο δύσκολες στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί αυτά έχουμε ξεχάσει πλέον. Δεν εκτιμούμε ότι ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό και όχι με κάτι άλλο και το μεταγραφικό. Αλλά τότε ήταν άλλες καταστάσεις πιο δύσκολες που γι' αυτό τις αναφέρουμε. Λοιπόν. Τι κάνουμε. Βάζουμε κάποιους τίτλους για να πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε μία ζωντανή μετάδοση εδώ πέρα. Ωραία, ναι. Λοιπόν, τίτλους. Αργότερα, λίγο μετά το διάλειμμα, θα πάμε στην Ολλανδία. Ωραία. Θα μιλήσουμε με Δημήτρη Μπατζόγλου από εκεί, πιθανότατα και με παίχτη όπως και χθες, να το πάμε. Θα έχουμε ενημέρωση από εκεί. Θα έχουμε ενημέρωση για Κάνιας, ο οποίος είναι το καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα νούμερο 7. Και από σήμερα μαζί με τον Λούμπος Μίχελ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στην Ολλανδία. Έχει ανεβάσει μια εκπληκτική φωτογραφία ο Δημήτρης Μπατζόγλου χθες με τον Κάνιας, που είναι με τη φλέβα εδώ πεταγμένη τουμπάνο, έξω. Ναι. Ναι. Και φημίζεται και σαν ένας παίχτης ο οποίος έχει τα παράμετρα. Θα το δούμε και αυτό το παλικάρι, τι κάνει, πώς παίζει. Τα στοιχεία του περίπου τα έχουμε δει, τα έχουμε διαβάσει. Θα τον δούμε και μέσα στο γήπεδο τον Κάνιας. Αυτά σε πρώτη φάση. Άρα θα συνδεθούμε ενημέρωση με Ολλανδία, γενικότερα. Ναι, έτσι, ενημέρωση για όλα τα τμήματα. Θα δούμε κάνα δύο θεματάκια που παίζουν σήμερα και στο ΠΑΟΚ 24 και γενικά που αποσχολούν την ειδησιογραφία του ΠΑΟΚ και κάποια άλλα θεματάκια από άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ και θα πάμε έτσι μέχρι τις 2. Λοιπόν, επιστρέψαμε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. .com, καθημερινά 12 με 2 με Νίκο Μοσχοβίτη και Άκη Σακισλόγλου, με Γρηγόρη Ατρίδη, με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και Σταύρο Κόλκα στην Ολλανδία. Και στη μία θα έχουμε παίχτη, θα έχουμε τον Αχιλέα Πούγκουρα. Και μετά, ναι, τώρα στη μία, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν το. Όπως και χθες, πήγε μία και 7, μία και 10. Μπορεί να είναι μία και 10, μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι και 20, εντάξει. Αλλά θα ακούσουμε και παίχτη στην πορεία. Και μάλιστα ένα παίχτη που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στο πρώτο κανονικό φιλικό ύφος τον είχε στην δεκάδα. Το συγκεκριμένο. Ναι, μετά από μια χρονιά στη Βέρεια με αρκετές συμμετοχές και σκεπτόμενοι ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έχει το Πούγκουρα ως τέταρτο αμυντικό, έτσι. Τέταρτο στόπερ. Δηλαδή είναι
Ο Τζαβέλας, ο Κρέσπο, ο Μαλεζάς και ο Πούγκουρας. Τώρα που μιλάμε. Τώρα θα υπάρξει κι άλλος. Θα το δούμε. Αν υπάρξει κι άλλος, θα μπορεί να υπάρξει κάποιο. Κάποιος να φύγει, κάποιος να πάει ιδανικό στο οτιδήποτε. Ο Πούγκουρας πάντως δεν είναι για να φύγει. Ναι, νομίζω ότι αυτό που ήταν να κάνει, δηλαδή να πάει σε μια ομάδα και να παίξει, το έκανε. Βασικά, έχουμε πέντε έχουμε τώρα. Τζαβέλα, Πούγκουρα, Μαλαζά, Κρέσπο και τον Χατζησέα. Α, είναι και ο Χατζησέα, ναι, τον Χατζησέα τον έχει ξεχάσει τελείως. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πάλι, δεν είναι για φευγιό ο Πούγκουρας. Ναι. Ναι. Βάσει της στρατηγικής που υπάρχει για την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών. Το έκανε το αγροτικό του. Κλείνει τα 21 τον Δεκέμβριο ο Πούγκουρας. Είναι γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1995, 13 Δεκεμβρίου. Γιατί λέγεται αγροτικό αυτό, έχεις εξ λόγου αλήθεια. Έλα, και στους γιατρούς. Στους γιατρούς. Γιατί πηγαίνεις στην αγροτιά, πηγαίνεις σε αγροτικές περιοχές. Γιατί λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Αυτό. Και το ήταν αγροτικό. Α, πηγαίνα στην επαρχία 2 χρόνια. Και βγήκε αγροτικό, δεν ήταν, πώς το λένε, στους αγρούς, ρε παιδί. Σαν παρατσούκλι, ρε παιδί μου, ήταν το αγροτικό αυτό. Ναι, ναι, όχι ότι υπάρχει σαν επίσημο. Κοίταξε, αν το σκεφτείς έτσι, και ο Πούγκουρας στη Βέρεια πήγε, δηλαδή πήγε κάπου. Στην αγροτική περιοχή. Στην αγροτική περιοχή το έκανε το αγροτικό. Η Βέρεια έχει εκεί δέντρα. Και γενικά, αν το σκεφτείς, γενικά οι παίκτες που φεύγουν από τις μεγάλες ομάδες, για αγροτικό πάνε συνήθως. Δηλαδή πάνε σε τέτοιες ομάδες. Βέρεια. Είναι σε αγροτικές περιοχές, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που είναι και μέσα στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, αλλά είναι χαμηλές κατηγορίες. Κίνησε να κάνει το αγροτικό. Εντάξει. Όχι, κοίτα, το παιδί, η αλήθεια είναι ότι πήγε και έπαιξε Super League και έκανε παιχνίδια. Γεμάτη δηλαδή, χρονιά. Αυτό για το οποίο φεύγει ένας δανεικός, το έκανε. Δηλαδή, πήγε σε μια άλλη ομάδα για να πάρει παιχνίδια και να επιστρέψει και εκεί να κρυθεί. Το έκανε. Το... Που κοίταξε αυτό το πράγμα που είναι ηλικία και σε β' και σε γ' να πας είναι κέρδος. Ναι. Πόσο μάλλον τώρα μάλλον να κάνεις γεμάτο πρωτάθλημα σε Super League. Άνα, μπράβο. Έτσι, έπαιξε αντίπαλος του ΠΑΟΚ αυτός. Ναι. Όπως και ο Γιαννούλης έπαιξε. Έπαιξε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έπαιξε γι' αυτός, ναι. Εντάξει, μιλάμε λίγο παραπάνω για τον Πούγκουρα γιατί είναι πιθανό να τον ακούσουμε στη συνέχεια. Πέντε, ρε φίλε. Ναι, όντως. Και ο Χατζησαγία στο μάτι με την Πρίζα ήταν εκτός. Χωρίς να έχει κάποιο θέμα. Μάλλον είχε μείνει λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Εντάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τα ξέρει, στην πορεία. Θα πάμε σε λίγο στην Ολλανδία για να έχουμε μια επικοινωνία από εκεί με Δημήτρη Μπατζόγλου και βέβαια στην εξέλιξη της κουβέντας. Κάτι μεταγραφικό δεν έχουμε. Εντάξει, μεταγραφικό σήμερα. Αναμένουμε τον Κάνια σε πάνω στην Ολλανδία. Εντάξει. Αναμένεται ευτυχώς. Και ο Μπρίκετς αύριο, αν θυμάμαι καλά. Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, να ανέβει ο. Ο Μπρκιτς, ο ποδοσφαιριστής που έχει ένα φωνήεν μέχρι το παιχνίδι στο LFC Arena, όπου αυτό, δεν θα έχει κανένα. Την πρώτη αγωνιστική που θα παίξει εκεί, έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα παίξει πρώτη αγωνιστική. Κλειδωμένο πιστεύω είναι. Να υπάρχει τώρα κάποιο. Κλειδάριθμος. Εντάξει, υπάρχει ένα 30% να παίξει στη Ξάνθη. Ναι, το 70% είναι ΑΕΛ ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτή η πολύ μεγάλη στιγμή που με Σταύρο Κόλγα εκεί. Σίγουρα. Ο Κόλγας δεν θα ούτε απ' έξω δεν με ελικόπτερο. Εγώ θα πάω. Πιο πιθανό είναι να πάει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ο Κόλγας. Λοιπόν, άρα λέμε ότι δεν έχουμε κάτι αμαν μεταγραφικό σήμερα να πούμε, αλλά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα όσον αφορά. Εντάξει, και βέβαια και την έλευση του Κάνια στην Ολλανδία. Λοιπόν, η ενημέρωση από την Ολλανδία είναι μια προσφορά από τις Τέντες Γιώργος. 430-011 το τηλέφωνο του Γιώργου Κατουρτζίδη, 35 χρόνια κατασκευάζει, σχεδιάζει και εγκαταστεί τέντες και καλύματα σε σπίτια και καταστήματα. Πλέον και στη Χανιώτη Χαλκιδική, Σέρες, Δράμα, Κατερίνη, παντού είναι οι τέντες του Γιώργου. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη, τι γίνεται? Γεια σας, καλημέρα από Ολλανδία. Καλά. Όλα καλά? Καλά είμαστε, μια χαρά. Ωραία. Αέρα ακούω. Ναι, φυσάει λίγο. Φυσικά λίγο και δεν ξέρω πού να πάω να το κόψουμε και όχι, εντάξει. Έχουμε κάνει ένα περιθώριο εδώ πέρα. Άρα μπαίνει το στόμα, το χέρι μάλλον, μπροστά από το χάντσιδε και βολευόμαστε. Τι γίνεται? Κατά κάποιο τρόπο. Καλά, είμαστε, τελειώνει η πρώτη σημερινή προπόνηση με παρουσίες, με απουσίες, όπως γίνεται, γιατί προκύπτουν διάφορα θέματα, επιστρέφουν παίχτες, φεύγουν άλλοι. Μετά από μέρες είδαμε το σάχο στο γήπεδο. Τον Ουκρανό, βέβαια, έχασε 4 μέρες προπονήσεων αρκετό κομμάτι της προετοιμασίας με το γνωστό πρόβλημα στο πόδι. Ήταν καλύτερα από χθες. Έχουν μπει και ειδικοί πάτη στα παπούτσια για το πώς πατάει ο Ουκρανός. Βέβαια, βγήκε μόνο για τρέξιμο. Θα χρειαστεί χρόνος να επανακάμψει. Ίσως και να μην τον δούμε σε άλλο φιλικό παιχνίδι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Α, ούτε το Σάββατο, ε.
Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Ναι, θα δούμε. Γιατί σήμερα βγήκε μετά από μέρες να κάνει μόνος του. Τώρα να μπει με την ομάδα αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω και πιθανό. Ίσως να μην τον ξαναδούμε, γιατί επαναλαμβάνω, έχασε έδαφος. Είναι 7-8 προπονήσεις αυτές που έγιναν. Βέβαια μακάρι να είναι αυτό, να μην βγει κάτι άλλο στην πορεία, και είναι κάτι χρόνιο στο Πέλμα, γιατί είναι και επικίνδυνο το σημείο. Ένας είναι αυτός λοιπόν. Ίσως να μην δούμε Μπίσεσβαρ και πάλι, Δημήτρη, αύριο. Αύριο μάλλον το πιο σίγουρο. 100%, ναι, ναι. 100% δεν πρόκειται να το δούμε τον Ολλανδό. Δυστυχώς, εντάξει, ήρθε λίγο πίσω. Κάνει την προσπάθειά του μόνος να ανακάμψει ατομικό πρόγραμμα. Σήμερα έβγαλε ενοχλήσει τη γάμπα, πολύ επικίνδυνο σημείο. Δεν βγήκε για προπόνηση. Μένει και αυτός πίσω. Μένει και αυτός πίσω. Δεν ξέρω. Αύριο φυσικά δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπω να έχουμε κάτι για την αυριανή ημέρα. Ναι, ναι. Ο Δημητριάδης, ο Τάσος, χθες στο τέλος προπόνησης είχε μια κόντρα, άνοιξε το πόδι, ενοχλήσει τον προσαγωγό, μάλλον έχει αποφύγει το σοβαρό μυϊκό πρόβλημα. Δεν έκανε καθώς προπόνηση σήμερα ο πιο νεαρός της ομάδας. Ποιοι άλλοι παίκτες είναι? Εντάξει, ο Κωνσταντινίδης έχει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο το συνεχίζει. Ο Κωνσταντινίδης επιστρέφει. Ανακάμπτει μέρα με τη μέρα, κερδίζει εδάφος, μπαίνει με τους υπόλοιπους. Εντάξει, και αυτός είναι λίγο πιο πίσω και πρέπει οπωσδήποτε να μπει πολύ πιο προσεκτικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Αυτή είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι που έτσι λίγο διαφοροποιούνται, ας το πούμε, με όλους τους υπόλοιπους που είναι υγιείς, δυνατοί, συμμετέχουν, παίζουν και τους βλέπουμε κάθε μέρα. Ωραία. Δημήτρη, υποθέτω ότι τουλάχιστον όσο έχουμε δει ως τώρα, πριν την ημέρα πριν τα φιλικά, το απόγευμα ίσως να έχουμε μια εικόνα για τους παίχτες που θα πάρουν βασικό ρόλο για το αυριανό φιλικό με τη ΣΤΕΑΟΑ, και αυτοί που τέλος πάντων μπορεί να πάρουν χρόνο συμμετοχής περισσότερο από τους άλλους. Σωστό. Σωστό. Μέχρι τώρα, τις δύο μέρες από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, όταν έπαιζε η ομάδα, έδειχνε ο προπονητής τι ακριβώς σκέφτεται. Ίσως λοιπόν και σήμερα το απόγευμα στην προπόνηση δείξει κάτι παραπάνω από το πώς αναμένεται να διαχειριστεί τον αυριανό αγώνα. Ίσως δείξει εντεκάδα βασικών, και αυτό που περιμένουμε αύριο με τη ΣΤΕΑΟΑ στο παιχνίδι που είναι 6 η ώρα Ελλάδος, έτσι, εδώ κοντά στην περιοχή στο Μαραζίγκελ. Mm-hmm. Ίσως δούμε κατά πάσα πιθανότητα τους θεωρητικά πιο προχωρημένους βασικούς να παίρνουν λίγο χρόνο παραπάνω. Ίσως πάνε στα 70 λεπτά, ξέρω εγώ, από τα 60 που πήραν στον τελευταίο αγώνα με την Μπριζ. Mm-hmm. Ναι. Ίσως δούμε τα πρόσωπα στα οποία επιμένει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Κακά τα ψέματα, εντάξει, στα στόπερ πάντα υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι ούτε είναι εύκολη υπόθεση, ούτε θα ξεκαθαρίσει πολύ απλά ποιος θα είναι από την ομάδα ο παρτενέρ του Τζαβέλα. Και τι άλλο σκέφτεται με τις υπόλοιπες θέσεις ο προπονητής. Ναι, ναι. Και από σήμερα αναμένεται και ένα ακόμα καινούριο πρόσωπο, ο Κάνιας. Ο Μπρίκιτς, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, να έρθει αύριο, έτσι. Φυσάει. Με τον Μπρίκιτς υπάρχει αυτό το ανέκδοτο, ότι μαζεύει τα πράγματά του. Πρέπει να έχει πολλά πράγματα. Πόσα πράγματα έχει. Πρέπει να έχει πολλά πράγματα, είναι την Παρασκευή. Είναι πολλά τα πράγματα, είναι αλήθεια. Αφού σκεφτήκαμε ένα-δυο να πάμε να βοηθήσουμε στο Βελιγράδι. Δεν έχει έρθει, ναι, δεν έχει έρθει ακόμα. Αύριο τον περιμένουμε. Εντάξει, θα ενσωματωθεί λίγο αργότερα με την ομάδα. Τον Κάνιας περιμένουμε σήμερα, ο οποίος και αυτός θα χρειαστεί χρόνο. Όπως τα λέμε δηλαδή, έγινε μεγάλη προσπάθεια από την ΠΑΕ να... Στον ταξί μια παρένθεση να βάλουμε. Έχει έρθει και η Reading, η αγγλική ομάδα, Championship. Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο και είναι σε ένα διπλανό γήπεδο και προπονούνται οι Άγγλοι. Mm-hmm. Οι οποίοι και αυτοί κάνουν καμιά
70 μάτς το χρόνο όπως θα κάνουν. Γιατί νομίζω η Championship είναι το πιο μεγάλο πρωτάθλημα σε συμμετοχές και αγωνιστικές. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και λέγαμε για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε γρήγορα η ομάδα να κλείσει παίχτες. Έκλεισε 5 πριν φύγει για την προετοιμασία. Οι 5 έχουν γίνει ήδη 7. Αλλά για διάφορους λόγους μέχρι στιγμής αυτοί που υπολογίζω και δείχνουν να παίρνουν θέση γρήγορα, θέση βασικού, είναι 2. Έτσι. Ο Μάτος με τον, με τον Κάμπος. Ναι, ναι. Για διάφορους λόγους οι υπόλοιποι είναι λίγο πίσω ακόμα. Αυτό θέλω να το πάω στο ότι εύκολα το λες πάντα ότι μπορείς και να βιαστείς και να τρέξεις, αλλά δεν είναι πολύ απλό για μια ομάδα να κάνει γρήγορα τις κινήσεις και αν έχει παιχνίδι τέλη Ιουλίου να χρησιμοποιήσει τους νεοαποκτηθέντες. Και δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν αν θα ήταν και τόσο σωστό να πετάξεις 5 παίχτες καινούργους μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή ακόμα και αν ήταν όλοι έτοιμοι. Θα μου φαινόταν και εμένα λίγο περίεργο. Θα ήταν πολλές οι αλλαγές, δηλαδή. Ναι. Αν ήταν πολύ υψηλό επίπεδο, έκανε τη διαφορά και είχαν προσαρμοστεί από όλα σε φυσική κατάσταση και τα λοιπά, σε τακτική με την ομάδα, ίσως θα μπορούσε. Ναι. Δεν επετεύχθη αυτό. Εντάξει, να, βλέπουμε τι έγινε με τον Πίσεσβαρα, βλέπουμε τι έγινε με τον Σάχοφ, με τον Μπρίκιτς, με ο Κρέσπο που το παλεύει. Το παλεύει ο Κρέσπο. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα φυσικής κατάστασης και ανετοιμότητας. Εκεί νομίζω η μάχη δίνεται για να πει στον προπονητή ότι μπορεί να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα και ίσως αύριο έχει μια ευκαιρία στον αγώνα με τη Στεάγω. Ναι, ναι. Πρέπει να τα δούμε νομίζω στο γεγονός της ημέρας μέχρι στιγμής. Ίσως είναι και το γεγονός της προετοιμασίας πραγματικά. Τι, αυτό που συνέβη σήμερα το πολυχνιωτών. Για πες, Δημήτρη, λίγο γι' αυτό. Ορίστε. Για πες λίγο γι' αυτό τις λεπτομέρειες. Λέμε η έλευση των πολυχνιωτών και το δώρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι γεγονός, γιατί η συγκεκριμένη παρέα από την Πολύχνη έρχονται κάθε χρόνο. Παρακολουθεί όλες τις προετοιμασίες για κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι τα παιδιά φροντίζουν να παίρνουν άδεια τις δουλειές τους για 4-5 μέρες, 7 μέρες πάντων, μέσα στο καλοκαίρι και να τις αφιερώνουν στο ταξίδι για να δουν τον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Αυτό γίνεται πάντα, έτσι. Δηλαδή πριν λίγο λέγαμε για τις συζητήσεις. Μισό λεπτό λίγο. Αν μιλάς στο ραδιόφωνο ή αν μιλάς με τις φίλες σου και τα λοιπά, δεν θα μιλάει κανείς άλλος. Άρα θα το βλώσεις τώρα να μιλήσουμε και εμείς στο ραδιόφωνο. Άντε τώρα. Πάμε παρακάτω. Η συγκεκριμένη παρέα λοιπόν έρχεται σε κάθε προετοιμασία και αυτό είναι το συνηθισμένο, έτσι. Το θέμα είναι ότι μαζί τους είχαν μία εικόνα η οποία λέγεται τώρα, λέγεται ότι είναι του Αγίου Παναγιώτη. Τώρα αυτό το πράγμα εδώ πρόσφατα άκουσα, αλλά πρέπει να υπάρχει. Του Αγίου Παναγιώτη, όχι του Αγίου Χαραλάμπους. Την εικόνα την είδες? Την είδα την εικόνα, όχι σε φωτογραφία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι ήταν, ναι. Το είδα. Σε φωτογραφία. Για να τη δώσω στον Γλύκο. Με την έννοια ότι σε αυτόν οφείλεται κυρίως το ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε την πρόκριση στο Champions League. Ξαφνιάστηκε και ο ίδιος. Ο Γλύκος έχει συνηθίσει να το συμπεριφέρονται αλλιώς και πολύ πιο σκληρά. Ναι, ή απρόσωπα. Και εντός και εκτός. Και αυτό που έζησε σήμερα από οπαδούς του ΠΑΟΚ ήταν κάτι απίστευτο για τον ίδιο. Και από την Πολύχνη μάλιστα, όχι από καμιά Ολλανδία ή τίποτα Γερμανία. Δηλαδή από περιοχή αμυγός παοξίδικη, ας πούμε, με ό,τι πιο σκληρό μπορούμε να φανταστούμε. Ναι, ναι, ο παδί του ΠΑΟΚ που είναι από τους πιο πιστούς. Ναι. Επαναλαμβάνω, παρέα η οποία φροντίζει όχι μόνο να πηγαίνει στα παιχνίδια, αλλά να αφιερώνει μια εβδομάδα το χρόνο της για να δει προετοιμασία. Και όπως Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, υπάρχει Άγιος Παναγιώτης ο Κεσαρεύς. Έλα ρε φίλε. Ναι. Προφανώς θα υπάρχει. Τι, για να το λέτε και γιορτάζει 24 Ιουνίου. Εγώ, ναι. Δεν το έχω ακούσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Άκου να δεις ρε. Ωραίος. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει. Μία είναι αυτή η παρέα και βέβαια το δώρο που έκανε στο Γλύκο στο ξενοδοχείο έγινε αυτό πριν την προπόνηση το πρωί. Και άλλη μία παρέα, μάλλον ένας κύριος, μία οικογένεια που από χθες αναφερθήκαμε, κύριος Δημητρίου
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βαλτιμόρη, που και αυτός συνδυάζει ένα κομμάτι από την άδειά του την καλοκαιρινή για να έρθει να δει τον ΠΑΟΚ. Αυτός βέβαια παραλαμβάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Βαλτιμόρη, από ποια περιοχή της Ελλάδας είπαμε ότι είναι. Στην Τούμπα γεννήθηκε, ναι. Και μεγάλος είναι πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εδώ και αυτό για να δει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτσι. Δύο από τα αξιοσημείωτα. Μπράβο, μπράβο. Χαρά στο κουράγιο τους πάντως και, και στην αγάπη που δείχνουν για τον ΠΑΟΚ να κάνουν τόσο μεγάλο ταξίδι και τα παιδιά από εδώ. Που έρχονται κάθε χρόνο, όπως είπες Δημήτρη, έτσι. Κάθε χρόνο. Έρχονται τελευταία χρόνια τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και ο συγκεκριμένος. Ναι. Μπράβο τους. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ωραία. Είναι και αυτά τα ωραία. Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, αύριο δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια εικόνα το γήπεδο που είχε το Σάββατο. Που είχε και αρκετούς παοξίδες και καλό χαβαλέ, δεν νομίζω. Δεν είναι δύσκολο. Είναι καθημερινή. Εντάξει, είναι δύσκολο. Όχι ότι ήταν εύκολο το Σάββατο. Γιατί το Σάββατο έρθανε πάρα πολύ και από Βόρεια Γερμανία, από Αμβούργο, από Ανόρο, άνθρωποι που κάνανε 400 χιλιόμετρα, έτσι, ναι. για να έρθουν. Αλλά ήταν Σάββατο, εντάξει. Ήταν Σάββατο. Τώρα αύριο είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Δημήτρη, θέλεις να κόψουμε κάπου εδώ τη σύνδεση και να μιλήσουμε λίγο αργότερα μόλις θα έχουμε παίχτη ή να το συνεχίσουμε, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τώρα το πρόγραμμα πώς θα πάει για τον ποδοσφαιριστή. Όχι, τελείωσε η προπόνηση, φτάνουμε στο ξενοδοχείο της ομάδας που είναι εδώ κοντά και πιστεύω, να σου πω τώρα, σε 20 λεπτά. Ωραία, εντάξει, τότε εδώ θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο πιο μετά. Έτσι νομίζω. Για να ακούσουμε τον παίκτη. Ωραία. Τέλειο συνάδελφος, ο οποίος κάνει χαβαλέ όταν μιλάνε οι άλλοι στο τηλέφωνο, αλλά εκείνος δεν θέλει να μιλάει κανείς όταν μιλάει στο τηλέφωνο, θέλει να παρέμβει και να βγει στην εκπομπή αργότερα. Δεν αναφερθήκαμε στο όνομά του, τι να παρέμβει. Χορηγεί τηλέφωνο, αλλά δεν αναφερθήκατε στο όνομά του. Εντάξει. Δεν χάνει και τίποτα. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι για τους δύο. Εκείνο το καρπούζι στο χθεσινό βίντεο, σαν καρπούζι σας το δώσανε, σας το πουλήσανε, γιατί αλλιώς το έχουμε εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Να ρωτήσω, αυτό το πράγμα που είχαμε χθες μπροστά μας το κόψανε, ήταν καρπούζι ή το κόψανε, είναι καρπούζι. Δεν το έχω ρισκάρω. Δεν το ρισκάρω. Μάλλον μη βγει κανένα άλλιν. Κάνα κοτόπουλο θα βγει. Λογικά κάτι τέτοιο θα βγει, αυτό το λέω. Ρε φίλε, εξαντλήθηκαν όλα τα άλλα καρπούζια χθες εδώ στην Ολλανδία. Εξαντλήθηκαν. Και εκεί. Και είναι μόνο αυτό για μας. Γι' αυτό δεν πήγε στον γύρο καν η Ολλανδία, ρε φίλε. Το πήρε ο καρπουζάς. Με τέτοια καρπούζια. Ναι. Και χυμός καρπούζι. Χυμός καρπούζι ο πασίγνωστος. Δεν πολλά μα δεν πιάνε από την κυρία. Χυμός καρπούζι. Ωραία. Με μποστάνι εδώ και τα λοιπά. Με κουκούτσι ήταν. Υγείται κουκούτσια, τι λέρε. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν ημέρα τέτοια, ήταν ημέρα τέτοια. Ναι, εννοείται, αφού το είχατε προαναγγείλει ότι θα παίξει η Watermelon. Σήμερα που θα έρθει ο Μίχελ, σκεφτόμαστε να βγούμε σφυρίχτερες. Να αλλάξουμε το αντικείμενο του βίντεο. Ωραία. Και στο Μπρίκιτς με βαλίτσες θα βγείτε. Θα έχετε κάθε μέρα θέμα. Εγώ θα σας κάνω, θα σας τα κάνω μοντάζ, θα παίξεις... Με το Μπρίκιτς θα πάρουμε μεταφορική. Μεταφορές Κυριάκος. Μεταφορές Κυριάκος. Αυτό με τα πράγματα του Μπρίκιτς είναι το ανέκδοτο των ημερών τελευταίων. Κάντε καλά βίντεο, γιατί έμαθα ότι θέλει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ να τα προβάλλει το Μάρτιο. Να είστε έτοιμοι τώρα. Αληθεύει το βίντεο με την εκκλησία και την προσευχή έπαιξε σε Ολλανδικό μέσο. Το είδατε κι εσείς. Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το είδα. Αλλά είδα ότι έχει 30.000 προβολές. Δεν ξέρω πανευρωπαϊκά. καλά, με κόλκα. Φίλε, έπιασε ρε φίλε. 0-0, αυτό το πήρε με 0-0. Έπιασε. 0-0, δοκάρια. Τα έβγαζε ο άλλος στις γωνίες, ό,τι θες. Έτσι είναι. Εκεί στο 92 στάνταρ, ποιος Άγιος Παναγιώτης και ποιος. Όλοι οι Άγιοι μαζί πήγαν. Ενώ σε όλο το άλλο γύρο πήγε περίπατο. την Κυριακή το βράδυ ολοκλήρωσε μεγάλο project η Παναγία. Μεγάλο project. Τέτοια... Άλλος παρακαλούσε για αλλού πήγε τελικά. Μα είσαι προσεκτικός. Η Παναγία, ρε φιλέ, έχει βγει και με άρθρο της στο κουλούρι. Έχει διαχωρίσει τη θέση της από τον ΠΑΟΚ. Έχει πει ότι είναι Άρης. Από μικρή, από λόγο γκάλι, είχε γίνει Άρης. Μάλιστα. Έτσι είχε πει. Ωραία. Ο Σάντος είναι πολύ θερίσκος, έτσι. Εννοείται. Αλλά δεν είναι... Δεν το κάνει... Καθημερινή συζήτηση για απάντηση σε ποδοσφαιρικές ερωτήσεις. Ναι.
Ωραία, εντάξει Δημήτρη. Σε αφήνουμε τώρα στο παρόν ακριβώς ναι. Και μιλάμε σε λίγο για να ακούσουμε και. Ίσα-ίσα θα πούμε χορηγούς, θα κάνουμε διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πάμε ξανά. Ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα που σημαίνει σύνδεση πάλι με Ολλανδία για την καθιερωμένη σχεδόν ημερήσια. Μας ενημερώνουν πότε δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Κουβέντα με έναν ποδοσφαιριστή. Αυτή τη φορά θα είναι ο νεαρός Αχιλλέας Πούγκουρας. Τα λέγαμε και λίγο πριν εκεί με τον Δημήτρη τον Τζορμπατζόγλου. Εντάξει, μόλις έχουμε ενημέρωση για επικοινωνία, θα ξαναπάμε. Έχουμε στην... και έτσι κάποια δικά σας μηνύματα για όλα αυτά που συζητάμε. Λέει ένας φίλος, ο Γιαννούλης έπαιξε 27 μάτς με την Βέρεια. Βέβαια. Και ο Πούγκουρας 19. Ναι, καμιά 1700 λεπτά έπαιξε, το βλέπα λίγο πριν. 1600 τόσο λεπτά. Γεμάτα δηλαδή παιχνίδια είχε σε αυτά τα 19. Ο Γιαννούλης ακόμη περισσότερο ήταν αναντικατάστατος. Έπαιξε 27 παιχνίδια. Ο άλλος ο φίλος, ο Αλέξ, λέει: όλοι οι γιατροί περνάνε απαγορευτικά, οι ιατροί πριν ξεκινήσουν την ειδικότητά τους. Γι' αυτό κιόλας παρέμεινε η έκφραση. Και επικράτησε: θα κάνω το αγροτικό μου, λέει ο φίλος. Αλλά στην αρχή πάνε σε αγροτικό ιατρείο και από εκεί και πέρα έμεινε μετά όλο το, το αγροτικό που λέμε, όχι μόνο για τους γιατρούς, γενικότερα. Για τα πάντα. Ναι. Λέει: ο άλλος θα ξεκινήσει να δουλέψει δηλαδή, 2 χρόνια δημοσιογράφος χωρίς να πληρώνεις. Θα κάνεις το αγροτικό σου. Τι λες, ρε μεγάλε, δουλέψεις 2 χρόνια χωρίς να πληρώνουμε. Θα δουλέψω 3 μήνες χωρίς να πληρώνουμε. 2 χρόνια, τι είσαι. Κάνεις το αγροτικό σου, φίλε. Θα κάνεις το αγροτικό σου. Μερικοί πια είναι τόσο του τσάμπα που ζητάνε και λεφτά. Μόνο αυτό δεν έχουν κάνει ακόμα, να ζητήσουν λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει τόσες γνώσεις θα πάρεις. Είμαστε ένα ΙΕΚ. Λοιπόν... Κοίτα, παλιά που υπήρχαν πολλές εφημερίδες, μάθαινες και κάτι. Δεν το συζητάω παλιά. Μάθαινες πράγματα. Μάθαινες πολλά. Να φτάσεις να πάρεις λεφτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχες μια κοινωνικότητα, γνώριζες πράγματα. Υπήρχαν αρχισυντάκτες και διευθυντές που σου άνοιγαν τα στραβά σου να διαβάσεις κανένα βιβλίο. Ναι, ναι, να μάθεις 5 πράγματα. Ακριβώς. Τώρα που δουλεύεις από το σπίτι σου, διότι όλα είναι ίντερνετ. Ναι. Έτσι. Λίγο ούτε δύσκολα. Αυτό. Ούτε καν τη συναναστροφή δεν έχεις. Δηλαδή, πρέπει να σε πάρει ο κόλκας να σε κράξει για κάτι. Δεν μπορείς να τον δεις να είσαι στον ίδιο χώρο, να δεις πώς δουλεύει ο κόλκας. Επίσης, τώρα να κάνει είναι... μια κουβέντα μισή ώρα μαζί του, να παίξει ένα τάβλι. Τώρα που είναι και... ο Φιντανίδης με τον που είναι και το ίντερνετ, ας πούμε. Μπορείς, παιδί μου, το βλέπεις κάπου και το βάζεις απευθείας. Δεν χρειάζεται ούτε τηλέφωνο να κάνεις ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Έτσι δεν είναι. Σχεδόν σου τι λένε άμα κάτσεις λίγο να το διασταυρώσεις. Καλά, δηλαδή, πλάκα κάνεις. Τι εδώ και εγώ είμαστε, ρε. Το έχουμε. Ανέβασε το. Ναι. Μα, ναι, μεγάλε, να δούμε αν παίζει πρώτα. Κάτσε λίγο κάτι να δω. Έτσι. Να δούμε ισχύει. Αν ισχύει να το βάλουμε. Ναι, εννοείται. Έχει αλλά, αλλάξει εντάξει. Πάρα πολύ η ηθική στο επάγγελμα. Και έχουν αλλάξει συνολικά και οι ρυθμοί, η αισθητική. Λέει ο άλλος, εμείς το γράψαμε πρώτοι. Εντάξει ρε φίλε, εσύ το γράψεις πρώτος. Στην εποχή του ίντερνετ, τι να γράψεις πρώτος και τι να γράψεις δεύτερος. Μέσα σε 2 λεπτά, 5 λεπτά, το έχουν όλοι. Και το θέμα είναι... Και τι τον ενδιαφέρει τώρα να γνώσεις. Αυτό που γράφεις επιβεβαιώνεται. Ακριβώς αυτό. Με τι συχνότητα. Δηλαδή γράφεις 10 το ένα. Ναι. Και επίσης και τι άλλη άποψη περνάς, τι αίσθηση περνάς, πόσο βοηθάς συνολικά να ενημερωθεί ο κόσμος για κάτι το οποίο... Θα το πει έτσι και έως και η ΠΑΕ. Δηλαδή το να το πεις εσύ μια εβδομάδα πριν, λέει ρεπορτάζ, είναι, το γράφω μια εβδομάδα πριν. Ναι, βρε, το ρίσκο που παίρνει συνολικά η ομάδα να χαθεί ο παίχτης επειδή γράφτηκε, το σκέφτηκες. Αυτό δεν μεταξύ ποτέ δεν το έχω επειδή καταλάβει. Επειδή το σφύριξε κάποιος. Όσα χρόνια και να περάσουν, ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, μιλάει η ομάδα με τον Σακισλόγλου, τον ελεύθερο Σακισλόγλου, έτσι. Και γράφεται και χαλάει. Εγώ αυτά εδώ τα έμαθα. Γιατί. Είχα συνηθίσει σε άλλου είδους ρεπορτάζ, ναι, ναι. Είτε κοινωνικό, τοπικό ρεπορτάζ, είτε πολιτιστικό, που ναι. Οι ρυθμοί είναι άλλοι, σίγουρα ο ανταγωνισμός δεν είναι ο ίδιος. Δεν τρελαίνεσαι αμάν να το έχω, να μην το έχει ο άλλος. Ακόμα και στην εφημερίδα, που σίγουρα υπήρχε μια μεγάλη χαρά όταν ας πούμε, ο Αγγελιοφόρος κυκλοφορούσε. Εγώ ήμουν 9 χρόνια στον Αγγελιοφόρο. Κυκλοφορούσε, ρε παιδί μου, μια μέρα ο Αγγελιοφόρος και είχε μια είδηση που οι άλλοι δεν την είχαν. Ναι. Και επειδή στη λογική της εφημερίδας, όταν έχεις κάτι αποκλειστικό. Το έχεις μια ολόκληρη μέρα αποκλειστικό. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι θα βγει ο άλλος ο θρασίτατος, ονόματα να μιλάμε και το δικό σου το ρεπορτάζ θα το βάλει και με νωρίτερη ώρα. Γιατί όταν έχεις θράσος, δεν αντιγράφεις απλά. Θα βάλει 5 ώρα αυτό λεξί. Ναι. Έτσι.
Δεν αντιγράφει αυτά απλά αυτό λέξη. Θα βάλει και ότι το έβαλε και πιο νωρίς. Και θα σου πουλήσει και τρέλα. Θα σου πει, μιλά ρε, που τα έχει κάνει 15 φορές. Πότε ρε το έκανα. Τα έχει κάνει, δεν θυμάσαι. Σε βγάζει και τρελό άμα του στείλει κανένα message. Ξέρεις, του στέλνει και κανένα μήνυμα, του λες ρε εσύ. Νικολάκη, να πω ένα όνομα στην τύχη. Ναι. Μην τα κάνει αυτά. Ναι. Θα σε βγάλει τρελό. Ότι εγώ να μην τα κάνω. Εσείς μια ζωή τα κάνετε. Λοιπόν, παλιά υπήρχε ρε παιδί μου και μια ικανοποίηση. Ότι έβγαζα εγώ ένα αποκλειστικό και το είχα μια ολόκληρη μέρα. Γιατί την άλλη μέρα θα το βάζει η Μακεδονία. Ή αντίστοιχα, ρε παιδί μου, αν καμιά μέρα έβαζε η Μακεδονία κάτι, είχαμε μία ημέρα εκνευρισμό. Του στυλ, ρε, να βγούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο εμείς. Ναι. Δεν μπορεί τώρα η άλλη να μας κάνει στην γωνία. Αλλά έδινες και ένα respect στον συνάδελφο και έλεγες, ρε τον μπαγάσα. Το είχε μόνο σε αυτό. Αυτός μόνο και εγώ δεν το είχα. Τώρα όμως, σε άλλου είδους ρεπορτάζ, έτσι. Στο ποδοσφαιρικό, ρε μεγάλε, ξέρουμε. Και πώς μπορεί να την έμαθες την είδηση και αν αυτή η είδηση είναι υπέρ ή κατά της ομάδας. Το ξέρουμε. Mm. Το ξέρουμε διότι όταν ο άλλος μιλάει και κάποιος το κελαϊδάει και κάποιος το κελαϊδάει γιατί έχει συμφέρον να το κελαϊδήσει είτε γιατί είναι ο μάνατζερ που σημαίνει ότι θέλει ο παίχτης του να, έχει την, να βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα ότι μιλάει με αρκετές ομάδες κλπ. Και μετά σε πουλάει και πάει στην άλλη την ομάδα που θα δώσει περισσότερα. Μετά δεν σε βγάζουμε στην σέντρα ότι. Να σου πούμε, έλα δώρε, γιατί το βάλες. Στην αρχή του Σαββίδη έγινε πολύ αυτό. Πολλοί μάνατζερ το κάνανε με χαρά και ο παίχτης πήγαινε στον Ολυμπιακό. Συνήθως. Και τώρα δεν γίνεται, Ρενίκο. Τώρα έχει μαζευτεί και πολύ. Φέτος ακόμα. Τώρα έχει μαζευτεί. Εντάξει. Έχει μαζευτεί πολύ. Φέτος πήγε να γίνει με τον Μπάρκα κάτι αντίστοιχο. Αλλά πλέον ο ΠΑΟΚ δεν μπλέκει περαιτέρω. Όταν θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θα πούμε και άλλα πράγματα. Άσε να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Ναι. Άσε. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι χαζός και ο τέτοιος ο τωρινός αθλητικός διευθυντής, κάποια πράγματα όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα καθίσει και θα τα αξιολογήσει. Ναι. Πώς δεν μπορεί πια τίποτα να κρατηθεί μυστικό σε αυτήν εδώ την ομάδα. Ωραία, ωραία. Πάμε να συνδεθούμε με Σταύρο Κόλκα αρχικά και να ακούσουμε στην πορεία και τον παίχτη. Φυσικά η επικοινωνία μας με Ολλανδία, με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος. 430-011 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα, παντού είναι οι τέντες Γιώργος. Πάμε στο Σταύρο Κόλκα, τον άνθρωπο τον οποίο σύμφωνα με καταγγελίες του ο Τσόρμπα τον έχει φάει από την εκπομπή. Σταύρε, τι γίνεται? Κοίτα να δεις τώρα, το να υπάρχει εκπομπή ΠΑΟΚ 24 και να βγαίνει μόνο παντρεμένος από 11 χρονών. Είναι ντροπή, εντάξει. Είσαι θυμωμένος. 11 δεν τον έχω ξανα... Δεν σε έχω ξανακούσει να τον λες. Εντάξει. Ο τύπος είναι 11 χρονών παντρεύτηκε. Τώρα δεν το ξέρε. Τότε έγινε 12 χρόνια μετά το μυστήριο. Εντάξει. Δεύτερον, με έχει φάει από την εκπομπή μου. Παίρνουν οι χορηγοί έξαλλοι. Έξαλλοι μιλάμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει. Και λένε τι γίνεται να πούμε δεν ακούγεσαι εσύ. Εγώ πληρώνω για σένα, λέει ο άλλος, και εσύ δεν ακούγεσαι. Τι να πω, δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ικανός αν κάποιος σε ψάξει να πει δεν συνεργάζεται με την εταιρεία πλέον. Ναι, κανονικά ρε φίλε. Αυτό που σε έχουν διώξει από τη δουλειά και όταν παίρνει κάποιος και σε ψάχνει, δεν λέει τον διώξαμε, τον απολύσαμε. Λέει δεν συνεργάζεται πλέον με την εταιρεία. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και αυτά σύγχρονα για πλανητική κοινωνία. Δεν έχει συνέστημα. Πες μου. Δεν έχει συνέστημα. Μου την έσπασε και τον έδιωξα, ρε φίλε. Ήταν τεμπέλης. Δεν γούσταρα τα μούτρα του. Άνα μπράβο, ήταν μίζερος. Άντε να πούμε, δεν συνεργάζεται με την εταιρεία. Και δες το και εσύ που τον ψάχνεις. Δες το. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν τώρα να πούμε. Άντε, έχει γυρίσει το μάτι μας. Ας πούμε πλέον αυτό που σκεφτόμαστε. Σαν κοινωνία. Θα πηγαίναμε πιστεύω καλύτερα αν ήμασταν ειλικρινείς. Εννοείται ρε φίλε. Εννοείται. Τι έχεις το μυαλό σου αυτό. Πα πες το. Και εσύ βγήκες και είπες ότι νιώθεις ότι απειλείσαι. Ο άλλος είναι μουλοχτός. Επίτηδες το κάνει. Ναι, με τρώει. Πρώτα απ' όλα εμφανίζει ένα προφίλ τεμπέλη. Εμένα. Η μηχανή των ειδήσεων. Εντάξει. Ωραία, τον opinion maker. Με τρώει. Σου λέω, δηλαδή με τρώει. Ποιος θα στο πληρώσει σε αυτό που έκανες με την κατάκτηση του Euro από την Πορτογαλία? Τι λέγα, δεν ακούω. Ποιος θα σου πληρώσει την υπεραξία όλου αυτού που έκανες τον προηγούμενο μήνα με την Πορτογαλία? Ποιος? Δεν μπορούν. Περιμένω μόλις θα γυρίσεις τα κουτιά με τα γλυκά εδώ. Από τον κόσμο που σε άκουσε και πληρώθηκε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να δώσουν. Και κάτι, και ένα ποσοστό. Ναι, γιατί όλοι τώρα το ξέραμε, το πιστεύαμε και τέτοια. Ναι, κάτσε ρε φίλε. Τότε που βγήκαν οι αποδόσεις, τι λέγατε?
Εντάξει, εγώ δεν πίστευα κατάκτηση. Μέχρι τελικό πήγα. Εντάξει, είμαι, δεν είμαι τέλος πάντων ο 100%. Ναι. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Εκπληκτικός χυμός καρπούζι, να ξέρετε. Πρέπει να ήταν πολύ, πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος. Ό,τι χειρότερο έχω πει στη ζωή μου, αλλά για τις ανάγκες του βίντεο, παιδιά. Να έχει σία. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Για αυταπάρνηση. Τώρα, να σου πω λίγο κάτι. Πρέπει να γίνει ένα βίντεο όταν ανοίξετε αυτό το κάτι σαν καρπούζι που έχουν αυτοί εκεί. Ναι. Να δούμε τι έχει μέσα και πόσοι είναι από μέσα. Δεν είναι, εγώ φοβάμαι να ανοίξω μόνος. Πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Βάλε το κάμερα, μάλλον. Πρέπει να βρωμάει άμα θα το ανοίξει. Όχι, όχι, παιδιά, μεταλλαγμα. Πραγματικά, εγώ αμφιβάλλω αν έχει κουκούτσι, δεν χωράει το κουκούτσι μέσα. Δηλαδή, αυτή... έχει κουκούτσι... Αυτή εκεί το τρώνε για καρπούζι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει κάποιος και παίρνει καρπούζι και το τρώει για να δροσιστεί αυτό. Έτσι, ναι, για να φάει φρούτο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τι αυτό είναι καρπούζι, ναι. Και εμείς τα πετάμε, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Τι να πω. Τώρα θα βρωμήσουμε από καρπούζια. Έκανα τους Ιάπωνες που έχουν κάνει τετράγωνα καρπούζια για να χωράνε στο ψυγείο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ψάχναμε καρπούζι για το γύρισμα. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ναι. Για τις ανάγκες του γυρίσματος. Ναι. Ωραία. Και όταν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και το είδαμε, σοκαριστήκαμε. Δηλαδή λέγαμε να πάρουμε 3-4 να έχουμε. Στο μεταξύ είχε 4 ευρώ το κιλό. Πάντως, λέω, καλύτερα, με, ναι, με τα βίντεο σας, ο Νικόλας ο Τριανταφυλλίδης κλαίει εκεί πάνω που είναι. Εκεί που βρίσκεται τώρα. Ναι. Είναι ντοκιμαντέρ. Να γυρίσουμε εκεί, παιδιά. Σταυρέ, όσον αφορά το βίντεο, υπάρχει κάποιο είδους μοντάζ, δηλαδή γίνεται ένα γύρισμα και το ανεβάζετε, ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Α, το βίντεο, πώς το κάνατε, για ένα ποδοσφαιριστή, για τον Γκάνιας, για ποιον κάνατε ένα βίντεο? Α, αυτό δεν λέγεται στον αέρα, επειδή πήρα και εγώ μέρος στην όλη διαδικασία. Έχετε ξεφύγει, ρε φίλε. Δεν λέγεται, φίλε. Δικά σας βίντεο ανεβάζετε. Προϊόν σκάουτινγκ είναι αυτό, Σταύρε. Είναι προϊόν σκάουτινγκ καθαρά. Άνα, μπράβο. Ναι, 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 είναι προϊόν σκάουτινγκ, δεν είναι εύκολο. Κόλκα, εγώ στα λέω, αγόρι μου. Παράτατα, γίνε σκάουτερ, γίνε μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το έχεις κιόλας και με την πειθώ. Να τα οικονομήσεις, φίλε, γιατί σε αυτή τη δουλειά όλοι βγάζουν λεφτά εκτός από εμάς. Εντάξει, φίλε, τα λεφτά είναι δυστυχία. Δεν σου βγαίνει, δεν στον Ωνάση. Η Χριστίνα χώρισε. Ωραία, ναι. Αυτά είναι δυστυχία, παιδιά. Σημασία έχει να περνάς καλά. Να βγάζεις δηλαδή 3-4 χιλιαρικά και να είσαι άνετος. Ωραία. Τα έδωσε σε ένα Μοσκοβίτη που νιώθει. Ακούω, ακούω, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα κανένα. Δηλαδή τι, άντε και έχω 2 εκατομμύρια στην άκρη. Η χρησιμότητά τους θα είναι καταχρήσεις, κλινικές αποτοξίνωσης. Γιατί? Ναι. Άσε εκεί να είσαι τσιμα-τσιμα, ρε φίλε, δεν είναι για πολλά. Όχι τσιμα-τσιμα, να είσαι άνετος. Αυτό. Να μην ζορίζεσαι. Ναι, αυτό, αυτό, ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό. Δεν θέλει ζόρι η ζωή. Εντάξει, δεν θέλει ζωή. Βασικά ξέρετε, να κάνουμε και ένα μάθημα ζωή τώρα. Σημασία έχει να μην έχει στόκους γύρω σου. Εσένα γι' αυτό κυρίως σε πληρώνω. Νομίζω, Σταύρο, αυτό δεν το έχει πετύχει και πολύ. Εντάξει, δεν είναι. Στον δικό του επαγγελματικό χώρο, ναι, το έχει πετύχει. Α, καλά είναι. Okay. Είμαι καλά στο κοντινό μου περιβάλλον. Γύρω-γύρω, εντάξει, έχω ένα θεματάκι, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Τίποτα, παιδιά, θέλει σωστή φιλοσοφία ζωή. Ωραία. Θέλει χαλαρότητα. Δεν θέλει ηλίθιο ανταγωνισμό. Σαν αυτό που έχουν, ξέρω εγώ, τα ΜΜΕ. Ωραία. Το έκανα εγώ, έγραψα εγώ, έχω αποκάλυψη. Στο τέλος σκέφτομαι 31 Αυγούστου που θα τελειώσω με τα μεταγραφή να κάνω ένα για αποκάλυψη του Ιωάννη. Να βάλω τη φωτογραφία του. Ωραία. Και να αρχίσω να λέω για αποκαλύψεις και ξέρω εγώ και το να κοιτάζω. Εντάξει, αυτό το καραγκιουζλίκι. Ωραία, δεν είναι. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Κάνει ο καθένας τη δουλειά του και κρίνεται. Δεν είναι το να πω τι καλός είμαι εγώ. Πόπο, είμαι πολύ γαμάτος. Είμαι τέλειος. Ωραία. Τι ωραία. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα το παράλληλο. Δεν είναι καρακιουζλίκη. Δεν θέλει. Πρέπει να φύγεις από αυτήν την... Τι κάνεις τα βράδια, ρε. Κάνεις γιόγκα, κάνεις διαλογισμό. Σε έχει ηρεμήσει η Ολλανδία, Σταύρε, θα λέγαμε. Φίλε, δεν είναι αυτό. Είναι, έχω ηρεμήσει γιατί πρέπει να το ζήσω έτσι το πράγμα. Γιατί έφτασε 41, ρε, γι' αυτό. Και τώρα. Τώρα και δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πίεση ζωή. Κοιτάξτε, μεταξύ μας μετά τη χρονιά περάσαμε στον ΠΑΟΚ που Τετάρτη ήμασταν υπερομάδα, Κυριακή ήμασταν για τα μπάζα, την επόμενη Πέμπτη ήμασταν ξέρω εγώ τι ήμασταν. Εντάξει, είπα να το αναθεωρήσω το πράγμα, γιατί δεν λέει. Ναι. Σταύρο, δεν κάτσε, λέει με τίποτα, όχι. Μισό λεπτό να ακούσουμε ώρα και να επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με Ολλανδία, με Σταύρο Κόλκα. Ο παίχτης φέρεται πουθενά στον ορίζοντα, Σταύρε? Τώρα δεν ακούει. Τώρα δεν ούτε Σταύρος. Ελά.
το άφησε. Ναι. Μουσικές ακούτε, γιατί ακούτε. Έλα, έλα, μπράβο. Εδώ έχει έρθει ο παίκτης του Βαγγέλης Απόκουλας. Ωραία. Να τον γνωστό μας. Ωραία. Τώρα θα τα πει όλα. Να συνδεθούν και. Έχει και ασημάδες σαν το Ρόκι Μπαλμπόα είναι. Από χθες. Μετά το παιχνίδι με την Μπριζ. Α. Όχι, με την Μπριζ, ναι. Αφήνουμε το τηλέφωνο. Ωραία, και θα ξεκινήσει σε λίγο. Ακούμε. Είμαστε συνδεδεμένοι με Όστερμπεκ. Θα ακούσουμε τον Αχιλέα Πούγκουρα, τον μέσο του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε. Και ποιοτικά της ομάδας είναι πολύ καλό και υπάρχει μια πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια που μας βοηθάει πολύ. Ναι, ένας μια χρονιά γεμάτος στους πολίτες, πώς μπορεί να την χαρακτηρίσεις, τι διαφορετικό υπάρχει πλέον στην καριέρα σου, τι εμπειρίες έχεις πάρει, τακτικά τι πράγματα έχεις βελτιώσει. Καταρχάς εγώ αυτό που ήθελα να πετύχω με το δανεισμό μου εκεί το πέτυχα, δηλαδή πήρα τα παιχνίδια που ήθελα. Βοηθήθηκα πάρα πολύ και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τους δύο προπονητές που είχα και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Ελευθερόπουλο. Τακτικά βελτιώθηκα αρκετά και μετά από αυτό το σύνολο αγώνων πιστεύω είμαι πιο έτοιμος από ό,τι ήμουν την προηγούμενη σεζόν. Ένα συμπληρωματικό που είναι παράσιμο για σένα. Κοιτάω με τον Τέμπα στην άμυνα της Βέρειας που ουσιαστικά παρότι ήσασταν νεαρής ηλικία περισσότερο και ότι με τους Ιαπωνούς και ο Μαραβίκο και πολλά καθήκη καταφέρατε ουσιαστικά κρατήσει την ομάδα στην άμυνα και χάρη σε αυτήν, γιατί αυτό δεν ξέρω. Ναι, όντως είναι παράσιμο και είναι και γεγονός το ότι στα μέσα της σεζόν ήμασταν μετά το δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη ομάδα, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα. Ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο και είναι όντως, είναι παράθυμος. Αχιλέα, ο πρώτος στόχος ποιος είναι, να παραμείνει στο ρόστερ, να κάνει συμμετοχές, να κάνει 10 συμμετοχές, πώς το έχεις μυαλό. Συμπάγω σε πάντα να γίνει ακόμα πρώην, θα είναι εντάξει. Τώρα ακριβώς για συμμετοχές δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Στόχος μου είναι να παραμείνω στην ομάδα. Και ό,τι παραπάνω κερδίσω θα είναι θετικό για μένα. Επειδή είναι πάντα μια μεγάλη σύνδεση του μαθηματισμού σε ομάδες, έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Τελικά είναι η ιδανική λύση να πας να παίξεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα που θα πας. Και η απόσταση από τους δουλειοδικά παίκους μέχρι τους άντρες υπάρχει άλλο τρόπος να καλυφθεί. Είναι μεγάλη απόσταση από τα μεγάλα. Ναι, είναι το πιο σημαντικό βήμα για να ποδοσφαιριστεί τη συγκεκριμένη περίοδος. Πιστεύω ότι είναι ένα ρίσκο αυτό. Δηλαδή μπορείς να πας σε κάποια ομάδα και να μην παίξεις καθόλου και να πας σε μια ομάδα να παίξεις, να βελτιωθείς και να σου βγει σε καλό. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν, βλέποντας και κάνοντας μετά. Στο τέλος
βλέπεις ποια είναι τα θετικά για το τι πήρες από το δανεισμό, αν κέρδισες ή όχι. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι στόχοι της ομάδας ή φέτος, τι πρέπει να κάνεις θετικά μας στην περσινή ζωή, θα έρθεις ή στην πορεία πήρες στο δανεικό φιλάδι. Οι στόχοι της ομάδας είναι καταρχάς τώρα να περάσουμε τους προκριματικούς, να περάσουμε και να μπούμε στους ομίλους της Champions League και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε πρωτάθλημα και ένας τίτλος με το κύπελλο θα ήταν ιδανικός πιστεύω. Έχει καταλήξει πλέον, δηλαδή έχει παίξει αριστερά στην καρδί, γύρω σχετικός αμυντικός και τακτικά έχει προβλέψει. Μέσα στο κουφούν είναι ό,τι καλύτερα. Ο Πούλιας καλύτερα είναι σίγουρα φυσική μου θέση, σαν κεντρικός αμυντικός. Από εκεί και πέρα δεν αισθάνομαι κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Είτε παίξω δεξιά είτε παίξω αριστερά, την ξέρω τη θέση. Και ας έπαιξα σε πιο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή επίπεδο K20 ή δεύτερης ομάδας. Αλλά πιστεύω μπορώ να παίξω. Αλλά καλύτερα αισθάνομαι στη φυσική μου θέση. Δηλαδή έχει χρησιμοποιεί προοδικά μέχρι στιγμής ως backup του Λιόμπαξ, που βγήκε κάτι... Δεν το υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί επιλεπές στη θέση σου. Είσαι και ο Κρέσπο, θα ήθελα λίγο να γιατί είναι ένα λίγο πολύ το χαρακτηριά του Χαρακτά του Τζαβέλα το γνωρίζουν. Ναι. Πώς βλέπεις τον Ισπανό μέσα στο χρόνο? Είναι ένας παίκτης πολύ ποιοτικός. Πολύ καλός παίκτης, έξυπνος, πηγαίνει δυνατά στις μονομαχίες και μόνο να κερδίσω έχω από την παρουσία του εδώ. Ένα χρόνο μετά από την αποφασίσεις μου σωστά να πρέπει να αποχωρήσεις στον πάγο και διαφορετικούς επιστρέψεις. Πού είναι που εντοπίζεις τις βασικές του διαφορές? Διαφορές σε όλους τους τομείς. Διαφορές όσον αφορά τη σωματοδομή, βελτιώθηκα στη έφεση το σώμα μου. Όσον αφορά το τακτικό κομμάτι μέσα στο γήπεδο και γενικά σε όλους τους τομείς. Είδα βελτίωση. Σε επίπεδο νοοτροπίας και χαρακτήρα. Ναι, θέλω να είμαι πιο έτοιμος. Και όλα αυτά ήρθαν μέσα από τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη διαφορά όταν ένας παίκτης κάνει μόνο προπονήσεις και όταν έχει τόσο παιχνίδια σε μια σεζόν. Το αντιπροσωπή σας είναι ένας άνθρωπος που σε ήξερε και νωρίτερα, που ήξερε τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα κάτω από την επαγγελματική ομάδα. Θεωρείς ότι σε βοηθάει, σου δίνει περισσότερες πιθανότητες να αξιολογηθείς καλύτερα από ό,τι θα σε αξιολογούσε ένας που δεν σε ήξερε καθόλου? Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Τον κύριο Έβιτς τον ξέρω, τον είχα 2,5 χρόνια σαν προπονητή στη δεύτερη ομάδα. Με γνωρίζει, τον γνωρίζω. Ξέρει τι παίκτης είμαι, ξέρει από πού ξεκίνησα. Και γνωρίζει κάτι παραπάνω για τις δυνατότητές μου από ό,τι θα γνώριζε ένας προπονητής ο οποίος θα ήταν, θα ερχόταν τώρα στην ομάδα. Αν σου πει προπονητής σε δύο ομάδες, σε έναν πιθανό αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, με τη Σαχτάρ, παίζεις βασικός, τι σκέφτεσαι? Καταρχάς θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σημαίνει πολλά αυτό για μένα. Και θα μπω και θα παίξω και θα δώσω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Και μια που είπε για Σαχτάρ, δεν συζητάτε παίκτες μεταξύ τους, ποιος θα ήταν ίσως ο πιο βαθός αντίπαλος και πώς το προσεγγίζετε γενικότερα το θέμα του τελικού προβληματικού γύρου, πώς περιμένετε τον αγώνα? Να σου πω την αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει το ποια θα είναι η ομάδα. Κοιτάμε να είμαστε εμείς έτοιμοι. Κοιτάμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο, όποιος και να είναι, κοιτάμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Παίζοντας στη Super League πέρυσι κυρίως, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι δομημένο? Συγκεκριμένα δεν πήρα κάποιο μάθημα, απλά αυτό που είδα και που κατάλαβα ήταν ότι το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα σε επίπεδο K20.
σε επίπεδο β' εθνικής έχουν μεγάλη διαφορά. Και αυτό, δεν είδα, δεν θα ξεχώριζα κάτι. Λοιπόν, τον ακούσαμε τον Αχιλλέα Πούγουρα. Όλος έχει να πει στους εκπροσώπους, στους απεσταλμένους των μέσων στην Ολλανδία. Έλα, Σταύρε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Ακούστηκε μια χαρά ο νεαρός αμυντικός. Έτσι, μπράβο. Ακούστηκε μια χαρά. Πόσο, ούτε, κάτσε, 20-21 μπήκες. Όχι, 20 είναι. 20, το Δεκέμβριο θα κλείσει τα 21. Γι' αυτό περνάει μια γεμάτη χρονιά, 19 με 20, σε Super League. Το λες και καλό. Καλά είναι. Σας αφήνω, παιδιά, βγούμε τις τυπικές φωτογραφίες. Ωραία. Έγινε, Σταύρο. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο Αχιλλέας Πούγκουρας ήταν αυτός. Είπε έτσι κάποια βασικά πράγματα, σχετικά σύντομα σε σχέση με τη χθεσινή. Οι συνάδελφοι έχουν ένα θέμα. Πρέπει να τους γίνει ένα φροντιστήριο ραδιοφωνικής. Πώς το πω, ραδιοσκηνοθεσίας, κάπως έτσι. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στο ραδιόφωνο. Που εντάξει, επειδή είναι σοβαροί οι δημοσιογράφοι, πρέπει να τους μάθουν που και πού. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν βάζεις την ανοιχτή ακρόαση, ο δημοσιογράφος που από το στούντιο στην Ελλάδα κάνει εκπομπή δεν πρέπει να μιλάει. Αυτό που σε κόψε εκεί ο Σταύρος, γιατί το πιάσε ότι. Ένα αυτό, γιατί είναι λίγο εξελιγμένο. Χθες ακούγαμε αυτό. Ακούγαμε εκπομπή κανονικά από Ελλάδα. Ή πήγε ο άλλος, το έβαλε στην ανοιχτή ακρόαση για να έχει καλύτερο σήμα και καλά έκανε. Και από μέσα οι άλλοι μιλούσαν. Λέγανε καλό παίκτη αυτό. Δηλαδή, μιλούσαν, κάνανε εκπομπή και είχαν και. Και τη συνέντευξη όπου ό,τι το σε διέφερε τσόπ το δυναμώνανε λίγο και ακούγανε. Ναι. Σήμερα είχαμε άλλο, είχαμε τα τηλεφωνήματα. Ναι. Τυρινή, χτυπούσαν τα τηλέφωνα εκεί την ώρα τη συνέντευξη. Και ωραία ανεκδότη. Η μουσικούλα είχαμε, ακούγαμε ωραία μουσική. Τι να πει, λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, χρωστάμε ένα διάλειμμα. Λέγαμε και εκτός αέρα, μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτή, αν δεν συμβεί κάτι. Γιατί ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Μπουρούση, απλά έλεγα κι εγώ ότι υπάρχει μία μικρή. Οψιόν σε περίπτωση που βρει η ομάδα στο NBA ο Μπουρούση μπορεί να φύγει μέχρι αρχές Αυγούστου. Την ίδια οψιόν την έχει για τον James, την άλλη παιχτάρα που πήρε από την Λαμποράλ. Αλλά. Ξησήκωσε την Λαμποράλ. Κούτσα. Ναι, αλλά νομίζω για τον Μπουρούση ότι ο ίδιος, αν θα κάνει αυτή τη χρήση, θα είναι μόνο αν έχει κάποια πρόταση από καλή ομάδα NBA. Δηλαδή τύπου Spurs και τέτοια. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή να την κάνει χρήση για τίποτα άλλο. Πάντως αν ολοκληρωθεί και τυπικά του Μπουρούση. Να ξυπνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα του χρόνου πολύ δυνατή. Με James, με Singleton, με Μπουρούση. Εντάξει. Κάνει πολύ πολύ δυνατή ομάδα. Τον πείραξε που έχει εξελιχθεί έτσι η κόντρα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ναι, κοίτα, τα τελευταία χρόνια θεωρείται δεύτερη δύναμη πια πίσω από τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει από τη στιγμή που έχει τα χρήματα, κάνει προσπάθειες για να ξαναγίνει η πρώτη αγωνιστικά. Και εντάξει. Όπως και το κάνω, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ είναι πολύ 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 μεγάλο όνομα στην Ευρώπη γενικότερα. Να, τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ομάδα που είχαμε που ήταν τα προηγούμενα με τα Final Four με τις κατακτήσεις, αλλά εντάξει, όπως και το κάνουμε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αν όντως πάρει τον Μπουρούση, λέω όντως γιατί είναι και αυτό το κομμάτι του NBA, θα είναι πολύ δυνατός σε σχέση με τον Ολυμπιακό που εντάξει έχει άλλα πράγματα, άλλο ρόστερ. Άλλη λογική. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πολλά στα 10 λεπτά. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε λίγο το νου μας αν χρειαστεί για να ακούσουμε κάτι άλλο που αφορά τον Άρη, αλλά νομίζω ότι πάει πιο πίσω. Μάλλον θα πέσει πάνω στο Χρήστο, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί ήταν ένα ερωτηματικό αν θα πέσει σε εμάς ή όχι. Μάλλον πάει και λίγο πιο μετά. Τα ποδοσφαιρικά τα είπαμε, ό,τι υπήρχε. Τα αναφέραμε, ακούσαμε και τον Αχιλλέα τον Πούγκουρα. Ναι, από τη στιγμή που δεν έχουμε και κάτι στα άλλα αθλήματα, ας πούμε, μείναμε περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Που έχει δράσει όλο αυτό το διάστημα. Εσείς μην ξεχνάτε, FM κενό, ονοματεπώνυμο και τουρισμός ή πληροφορική, για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 25 του μήνα, στις 25 Ιουλίου, στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Μία πλήρη ετήσια υποτροφία αξίας 1.900 ευρώ από την Data Labs. Για τον διπλώμα πληροφορικής ή τον διπλώμα τουρισμού. Το διπλώμα πληροφορικής σας παρέχει εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού στο προγραμματισμό και ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Και το διπλώμα τουρισμού σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε κατάρτιση για να μπορείτε να δουλέψετε άνετα σε οποιοδήποτε πόστο ενός ξενοδοχείου, σέρβις και μπαρ, μέχρι ρεσεψιόν και διοικητική υποστήριξη. 2310-222-962 τηλέφωνο της Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α.
το τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. FM κενό τουρισμός ή πληροφορική για όποιο από τα δύο ενδιαφέρεστε. Το δώρο είναι πάρα πολύ καλό και ακριβό και έχει πολύ μεγάλη αξία στη συνέχεια, αφού το πάρετε το πτυχίο αυτό για την έβρεση εργασίας. Ωραία. Ας πούμε τότε και τους χορηγούς μας να ξεμπερδεύουμε και να μας μείνει ατόφιο το τελευταίο επτάλεπτο. Έτσι. Να πούμε δηλαδή ότι ο Μπειρατής είναι στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος και σας περιμένει καθημερινά από το μεσημέρι. Mm-hmm. Εκεί θα πιείτε εκπληκτικά ροφήματα από τη Λοβάτο και τον φρέσκο μυρωδάτο καφέ River. Και αν πάτε πιο αργά, έχει μπύρες από 130 διαφορετικές ετικέτες και βέβαια πολύ καλές προσφορές. Έχει μείον ένα, όλες τις μπύρες μείον ένα ευρώ από τη 1 ως τις 7 που θεωρείται happy time. Έχει στις 2 βαρελίσχες την τρίτη δώρα από Δευτέρα ως Τετάρτη και βέβαια μπορείτε να πάρετε και το take away σε πλαστικό μόνο με 2 ευρώ τα 500 ml της μπύρας στον Πειρατή, που και αύριο ο Πειρατής θα έχει τηλεόραση και θα δείχνει τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Και ήδη γηνής φτύκας μαζί μας, πλακίδια και ήδη γηνής Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 905-503. Στον Φτίκα μπορείτε να σχεδιάσετε το μπάνιο των ονείρων σας με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Επίσης, μην ξεχνάμε την εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Ένα αντρικό ρολόι αξίας 250 ευρώ. Ένα αντρικό ρολόι Nixon με μπρασελέα από ανοξείδωτο ατσάλι σε ανθρακή χρώμα και υπέροχο μπλε καντράν. Η κλήρωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. FM κενό ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 54526 για να βγάλουμε το τυχερό. Μια προσφορά από το Κόσμο 24 και βέβαια καθόλου διάρκεια της ημέρας στον Λίμπερο 107,4. FM κενό έπιπλο και ονοματεπώνυμο. Ένας καναπές κρεβάτι και 10 δωρεπιταγές των 100 ευρώ προσφορά από τα έπιπλο ρυθμό στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά έναντι Τιτάν. Η κλήρωση αυτή θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Χρύσανθου, του Μάριου και του Σταύρου. Αλλά ο Σταύρος, νομίζω, τον τελευταίο καιρό έχει βάλει το μαγιό του κανονικά και άσχετα είναι στην Ολλανδία και ζει το μύθο του. Δεν είναι εδώ, τέλος πάντων. Αυτά. Σιγά-σιγά. Παραπέντε πήγε. Αργότερα μέσα στην ημέρα, εννοείται, διαρκή ενημέρωση από την Ολλανδία. Ίσως αργότερα, ίσως το απόγευμα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ από εκεί. Να υπάρχει και κάποια ενημέρωση για το τι είναι να δούμε αύριο στο φιλικό που είναι στις 6 με τη Στεάου όσον αφορά την ενδεκάδα. Το έχει κάνει τις δύο προηγούμενες φορές ο Ίβιτς, πιθανό να το κάνει και σήμερα. Και βέβαια αναμένεται και ο Κάνιας. Να δούμε στα σπρώμαυρα τον Κάνιας. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μπρίκιτς. Αυτό το παλικάρι, τον Μπρίκιτς που μαζεύει τα πράγματά του, όπως μας έλεγε και ο Δημήτρης Μπατζόγλου. 5 μέρες θα μαζεύει τα πράγματά του. Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά υπάρχει συμφωνία με. Εντάξει. Συνεννόηση με την ΠΑΕ να ξεκουραστεί μια δύο μέρες. Σου πω λίγο κάτι. Τώρα δεν μας καίει αυτό. Ξέρεις τι, και επίσης η προετοιμασία, ρε φίλε, είναι λίγο πίκρα, δηλαδή. Κάνεις δηλαδή, και λίγο παραπάνω. Και να μην είσαι, τεμπέλης. Το βαριέσαι, σε περνάει από το μου, μυαλό μήπως ναι. Να γλιτώσεις μια-δυο μέρες. Μια-δυο μέρες παραπάνω. Τώρα, γιατί ο συγκεκριμένος υπέγραψε ημερομηνία που δεν τον παίρνει να μην ανέβει καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Είναι αλήθεια, πρέπει ναι. Να είναι τεράστιος γίγαντας για να τα καταφέρει αυτά, να είναι εκεί 17 μέρες οι άλλοι και ναι. Αυτός να μην πάει. Όχι, όχι. Εντάξει, 15 μέρες θα είναι. Δευτέρα κοίτα, θα φύγει. Αν έφευγε, Δευτέρα θα γυρίσουν. Αν έφευγε, πες Παρασκευή, ας πούμε, η αποστολή από Ολλανδία. Μια-δυο μέρες ακόμα από τη σημαία, εντάξει. Ναι, να σου πω κάτι. Παιδιά, τα χαρτιά μου, το ένα. Δικαιολογείται όμως, δικαιολογείται ο Περέιρα να του πήρε κουφάλα. Εγώ είμαι εδώ την πρώτη μέρα. Που θα μπορούσα να τους ψήσω και λίγο το ψάρι στα χείλη. Όχι, έρχομαι, δεν έρχομαι, όχι. Ναι, και όχι, εσύ... θέλω να μείνω στην Αργεντινή και δεν θέλω να γυρίσω και όλα αυτά. Ναι. Ναι. Που ο Αργεντίνος, ξέρεις, δεν το έχει τόσο με την προετοιμασία. Ναι. Είναι περισσότερο των αγώνων. Δεν το κάνει όμως. Εσύ που πας, ρε Μπρίκιτς. Και τον τερματοφυλάκο. Που είσαι και νέουρας. Και τον τερματοφυλάκο είναι προπόνηση. Είναι μεγάλη πίκρα, έτσι. Είναι, δηλαδή, αν στις τέτοιες καταστάσεις προετοιμασίας για τους παίχτες η προπόνηση είναι σκληρή πολλές φορές και κουραστική, το τερματοφυλάκο είναι. Δυο φορές χειρότερη. Βλέπουν πάρα πολύ κοιλιακούς, πάρα πολύ. Ναι, είναι. Ραχιαίους, δουλεύουν ριφλέξ και πάνε, κάνουν περίεργα προγράμματα. Είναι λίγο δύσκολο. Και μετά σου λένε κάτσε και κάτω από τα δοκάρια. Είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Ψόφι. Για το φύλακα. Κατάλαβε. Οπότε σου λέει τώρα Μπρίκιτσε. Έχουν και αρκετούς εκεί. Εντάξει. Αν και δεν είναι και καμιά, δεν έχουν και καμιά πιλάλα να του πούνε έλα και εγώμαστε. Οπότε εντάξει. Είναι, είδα φωτογραφίες, είναι και ο Μελίσσα επάνω. Βέβαια. Τώρα. Δηλαδή βέβαια. Είναι τέσσερις τώρα. Τέσσερις μαζί με τον μικρό το Σιαμπάνι. Ναι. Γιατί είχα ένα ερωτηματικό τι θα γίνει με το Μελίσσα. Γενικά,
με την περίπτωσή του. Εκεί θα τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να έχει 5 πολύ πολύ δύσκολο. Εντάξει, ο Ιαμπάνης είναι και μικρός. Είναι πολύ μικρός ακόμα, δεν είναι. Δηλαδή, είναι τα 17 νομίζω δεν τα έχει κλείσει καν. Κάπα 17. Ναι, δεν τα έχει κλείσει καν ακόμα τα 17 ο Ιαμπάνης. Ο Μελής, ας πούμε, να μείνει για ποιο λόγο με αυτούς τους τρεις. Δεν το λέω για κακό, δηλαδή πρέπει να πάει κάπου να παίξει. Έτσι, να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και βέβαια, ας περιμένουμε λίγο να δούμε και με τον Μπρίκη τι θα γίνει, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ. Βέβαια το είπε και ο Μίχελ και ο Ιβίτς ότι θέλει 3-4 τερματοφύλακες έτοιμους ανά πάσα στιγμή για να παίξουν. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει 3 κανονικούς. 3 βασικούς δεν έχει κανένα ρίσκο να παίξουν. Μόλις μπήκε ο Σέρβος, δηλαδή έχει τους δύο νέους. Θα έχει 3 βασικούς τερματοφύλακες. Αυτό. Γιατί δεν θα ξέρεις. Και ο Βελίδης βασικός είναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε από τους τρεις πάρει προβάδισμα να είναι βασικός, γιατί πάντα μια ομάδα πρέπει όταν είναι καλά ο βασικός της να παίζει αυτός, ρε παιδί μου. Δεν είναι δηλαδή να κάνεις και μεγάλα πειράματα. Ναι, άλλοι λένε. Δηλαδή, εμένα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε. Που ο ένας για το πρωτάθλημα, ο άλλος για το κύπελο. Οι Ισπανοί όμως την έχουν αυτή τη λογική. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέω εγώ τη λογική μου. Τι λέω. Ότι ένας ο οποίος είναι καλά, είναι σε φόρμα, είναι σε έτσι, πρέπει να παίζει και ο δεύτερος να προσπαθεί να είναι σε ετοιμότητα έτσι ώστε να τον αντικαταστήσει. Τώρα, αν θέλεις σε κάποια χαμηλότερη ένταση παιχνίδια που είσαι σίγουρος ότι τα έχεις, να τον βάζεις και τον άλλο να ξεσκουριάζει, εγώ σου είπα, δεν μου άρεσε αυτό το πρωτάθλημα, ο ένας κύπελο ο άλλος. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί εγώ να κρίνω αυτήν την Κυριακή να παίξει ο άλλος. Εντάξει, τι μου λες, η κύπελο που κύπελο είναι μία στο τόσο. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι υπάρχει ο πρώτος θερματοφύλακας, ο οποίος είναι ο βασικός. Και από εκεί και πέρα είναι οι άλλοι. Γι' αυτό είναι καλό να είναι διακριτό μες στην ομάδα. Αυτό σου είπα και εγώ πριν. Ότι θεωρώ πως ένας πρέπει να είναι αυτός που είναι ο βασικός και οι άλλοι να είναι από κοντά και να είναι, ας πούμε, να μην νιώθει ο βασικός ότι την έχει τη φανέλα σπίτι του. Αλλά εδώ τώρα σε εμάς, όποιος από τους τρεις και να ξεχωρίσει και να πει ότι είναι ο βασικός, δεν σου φάνει περίεργο. Ναι. Δεν σου φάνει ότι το πήρε με μέσον. Ναι. Πες ότι ξεχωρίζει ο Βελίδης. Σου λέω ο τρίτος από τους τρεις. Παίζει. Τι εννοείται, ρε φίλε. Οι περισσότερες ομάδες στη Super League θα τον ήθελαν να τον έχουν και να παίζει βασικός. Όντως. Ο καλός Βελίδης, έτσι. Όχι αυτός που τον πήραμε Τετάρτη και Κυριακή τον βάλαμε να παίξει. Και έκανε το λάθος και, και μετά πήγαν όλα στραβά. Ναι. Ο Βελίδης που θα έχει κανονική προετοιμασία, που θα νιώθει στέλεχος της ομάδας και θα ξέρει και τους συμπαίχτες του κλπ. Αυτός είναι και για βασικός. Γλύκο, δεν το συζητάω. Να και η εικόνα του Αγίου Παναγιώτη. Μας φυλάει από εκεί. Πώς αλλάζει την κερία. Ναι. Λοιπόν. Με μια απόκριση. Είναι το καλοκαίρι που είναι το μνημόσυνο, είναι δηλαδή έχει μαύρες πλερέζες, ο Γκρινιάρης ΠΑΟΞΙΣ. Ναι, μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει κάτι, είναι αλήθεια. Ναι, ρε φίλε. Πάμε να ακούσουμε καπνίδι. Α, ναι, έχουμε. Οπότε ακούμε καπνίδι και εμείς σας έχουμε πει ήδη από τώρα bye-bye. Ακριβώς, ναι. Μετά τον καπνίδι θα πάμε σε διαφημιστικά πάμε ήδη. Να ακούσουμε τον... Κάλεσε τον αρχισυντάκτη να έρθει στο στούντιο να συντονίσει. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Καπνίδη που ανανέωσε συμβόλαιό του με τον Άρη. Ένα σχόλιο για την παραμονή στην ομάδα, τι σε έπεισε και περίμενε στο μεγάλο χρονικό διάστημα, τι πώς νιώθεις που πέρασε. Είχα τοποθετήσει αυτό κατά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι η προτεραιότητα μου ήταν ο Άρης, το έδειξε κιόλας σε πόλη. Το είπα και σε κάποιες δηλώσεις που έκανα πριν από ένα διάστημα. Σίγουρα υπήρχε ένα διαδικαστικό το οποίο πρέπει να περιμένει ο κάθε πρόσωπος ο οποίος θέλει να παραμείνει στην ομάδα. Από εκεί πέρα το αλήθηκε, ήρθε σε κοινωνία μαζί μου ο κόμπης ο πρόεδρος και αν μη τι άλλο συμφώνησε κατευθείαν. Δεν μου πέρασε κάτι άλλο στο μυαλό. Γιατί βλέπουμε ότι όλα τα πράγματα έτσι στο εγούν την ομάδα θα πάνε να πάει η ομάδα και πρέπει. Υπήρχαν κάποιες κρούσεις, οι οποίες μαζί και μου αναλύσαμε όλο το διάστημα, αλλά όπως είχα πει, η προτεραιότητα μου ήταν να μείνω στον Άρη. Πρώτα απ' όλα στόχος να έχουμε όλη η υγεία, να είμαστε δυνατοί να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση που μας παρουσιαστεί. Και από εκεί και πέρα στόχος είναι η άνοδος,
Και προσωπικό μου στόχος είναι να βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ το πώς το οποίο θα μου δοθεί όταν μου δοθεί σαν αυτό το χώρο. Σίγουρα όταν υπάρχει συναγωνισμός κάνει καλύτερο. Γι' αυτό θέλεις να κάνεις μια μεγάλη ομάδα, γιατί όλες τις παραστάσεις που έχεις ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες, γιατί έχεις ένα πολύ μεγάλο κοινό κάθε εβδομάδα, σε κάνει πιο όριμο καθημερινά και πάντα έχεις ένα πλέον κίνητρο για να είσαι καλύτερος. Πολύ σημαντικό ρόλο της Βεσάνης Πασό του Αναστόπουλου, να το κάνουν παραμονή σου, γιατί πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο σου κέρδισε, για να μπεις τον άλλο. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί είχαμε μια συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρει τον τρόπο που σκέφτομαι, γνωρίζει και εγώ πώς έχω καταλάβει ένα χρόνο τον τρόπο που σκέφτεται. Και επειδή υπήρχε μια χημεία και μου έδειξε μια από πέρσι την αρχή της χρονιάς μια συμπάθεια και μια αντικειμενικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, επέλεξα να του έδειξε το εκτιμώ αυτό και ήταν προτεραιότητα μου ο λόγος. Thank you.